με την Νικολέτα Ράλη και τον Γιώργο Μαυρίδη. Τώρα, Γιώργο, άκουσε, πάρτε λίγο το θέμα. Ναι, γιατί... ναι, αυτή την πολύκρωτη σχέση που σε πολλούς δεν άρεσε, σε άλλους άρεσε. Θυμάστε τις συζητήσεις που είχαμε κάνει εδώ. Δυστυχώς έλαχε ο κλήρος σε εμένα να ανακοινώσω αυτή την είδηση. Η οποία λέει ότι ο Γιώργος Μαυρίδης και η Νικολέτα Ράλη δεν είναι πλέον μαζί. Δηλαδή έχουν χωρίσει και αυτό είναι οριστικό. Οριστικό. Οι πληροφορίες είναι ασφαλείς, είναι 100% αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή και δεν χώρισαν τώρα. Αλλά. Σχεδόν πλησιάζουμε και τους δύο μήνες από όταν μωρέ. Το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει δρόμους χωριστούς. Δεν βγαίνει αυτό. Γιατί δεν βγαίνει? Δεν είχαν κάνει μία. Δεν είχαν κάνει. Καλά, μαγνητοσκοπημένο είναι, ρε παιδί μου. Αλλά και είχαν κάνει δεύτερη. Α, γιατί εμφάνιση. Τώρα. Αυτό ήταν Νοέμβρη. Πες ότι βγαίνει με την εκπομπή. Αλλά ο Γιάννης εδώ πέρα μας είχε πει. Ο Γιάννης μια χαρά ήταν αυτά που είχε πει. Γιατί σε εκείνο το διάστημα τα παιδιά δεν ήθελαν να ανακοινώσουν κάτι προς τα έξω. Υπήρξε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο προσπαθούσε να γίνει μια επανασύνδεση. Θέλαν να το ξανασκεφτούν. Μισό λεπτάκι, Στέφανε. Θέλαν τα παιδιά να το ξανασκεφτούν λίγο και να δούνε μήπως μπορεί να σωθεί αυτή η σχέση, γιατί περνούσαν πάρα πολύ καλά μαζί και δεν ήθελαν να χαλάσει. Τελικά όμως είναι από αυτές τις σχέσεις που ξεκινάς πάρα πολύ ωραία, είσαι πολύ ερωτευμένος, αλλά βλέπεις ότι σε κάποια πράγματα ίσως δεν ταιριάζεις και τόσο πολύ. Και φυσικά ένας μεγάλος παράγοντας είναι η απόσταση, παιδιά. Η απόσταση εκείνη η Αθήνα, εκείνος η Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο Μαυρίδης, όπως ξέρετε, είναι ένα παιδί το οποίο δεν αφήνει την πόλη του σε καμία περίπτωση. Οπότε δεν μπορούσε να συνεχιστεί όλο αυτό. Συγγνώμη, αν έχεις βρει κάποια που είναι μία στο εκατομμύριο, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μαυρίδης για την Νικολέτα Ράλη, δεν αφήνεις την πόλη σου, αυτό είναι. Δηλαδή, αγαπάς την πόλη πιο πολύ από τον άνθρωπο. Αν είναι Θεσσαλονίκη, ναι. Όμως η Ράλη, για παράδειγμα, η Νικολέτα μας, όταν ήταν στο TV Μακεδονία και έκανε την εκπομπή και το λέγατε τώρα, δεν είναι κάνει κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Ήταν η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη πλέον, παιδιά, είναι 3,5 ώρες το αυτοκίνητο. Πόσο... Και η απόσταση 3,5 ώρες. Δεν λες τέτοια πράγματα. Ωραία, είναι 4-10 λεπτά. Σε γράψω. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Με 5 και με το αεροπλάνο 50 λεπτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το επιχείρημα χωρίσαμε για την απόσταση είναι πάρα πολύ ωραίο. Περίμενε. Είναι τέλειο για να βγει προς τα έξω στα μίντια και είναι ψέμα. Ωραία. Πάμε τώρα στην άλλη. Εγώ θα σου πω. Όταν θες να κρατήσεις μια σχέση, τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Στέφανο και δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Τι καλά θα κάνεις. Όταν θες να κρατήσεις μια σχέση, την κρατάς πάση θυσία. Δηλαδή ακριβώς αυτό. Η Νικολέτα Ράλη θα μπορούσε, εφόσον ο άλλος έχει τις δουλειές του στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορεί να τις αφήσει, θα μπορούσε να μετακομίσει εκεί, αν θεωρούσαν ότι η σχέση αυτή πρέπει πώς να μπορεί εσύ Νικολέτα τώρα να μιλάς εκ μέρους της Νικολέτας Ράλη και να λες ότι θα μπορούσε να μετακομίσει. Να αλλάξουν πόλη δηλαδή δύο άνθρωποι. Παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Όταν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέμε, παιδιά. Και όχι μόνο. Όσοι έχουμε δοκιμάσει, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να κάνει σχέση από απόσταση. Έχουμε δει κιόλας όμως ότι τα παιδιά ήταν πάρα πολύ ερωτευμένα. Και αυτό φαινόταν και από τις φωτογραφίες που ανέβαζαν κοινές με τα σκυλάκια, βόλτα και όλο αυτό το σκηνικό. Οπότε όταν δύο άνθρωποι μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι. Τι είπε, όταν δύο άνθρωποι μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, για να μην χαλάσει και όλο το υπόλοιπο, γιατί πάνω απ' όλα είσαι και φίλος μέσα σε μια σχέση. Δεν χώρισαν και άσχημα, τώρα τους χωρίσει απόσταση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάσει ίσως μεταξύ τους. Θα προσθέσω. Συγγνώμη, προσπαθεί να μιλήσει το κορίτσι. Μισό λεπτό. Ολοκλήρωση, Τζόρτζια μου, εσύ αυτό που ήθελε να πει. Ολοκλήρωση. Ωραία. Να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε η Τζόρτζια, που πολύ σωστά τα είπε και όμορφα. Ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις αυτή την ώρα μεταξύ τους. Αυτό θα σου πω, Στέφανε, και το κερδί θέλει. Για να μιλήσει με τον Κιοκρατέρος και να το κλείσουμε. Πες. Εγώ κρατάω από το ρεπορτάζ ότι ήταν πολύ ερωτευμένοι το Σεπτέμβρη. Ήταν μία στο εκατομμύριο. Ήταν μία στο εκατομμύριο. Και ναι, όχι, δεν τους πέρασε. Τους χωρίζουν για την, λόγω απόστασης και κρατούν τέλειες φιλικές σχέσεις. Όριμοι άνθρωποι. Έλα ρε Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο. Τώρα μας τρελάνει. Δηλαδή. Ο έρωτας χωρίζει έτσι τον έρωτα. Ναι ρε παιδί μου, μπορεί. Θέλω να σας πω, γιατί είστε πάρα πολύ σε μια ένταση, παρατηρώ. Θέλω να σας πω ότι το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι η απόσταση μπορεί να παίξει το ρόλο της. Δεν είπαμε ότι δεν θα μετακινήσεις και βουνά, εάν θέλεις. Αλλά δεν μπορείς να μετακινήσεις βουνά κάθε μέρα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη κούραση. Σπρώξε ένα βουνό, φέρε ένα βουνό, πάρε ένα βουνό. Δεν γίνεται, παιδιά. Λοιπόν. Ούτε μπορείς να παίρνεις αεροπλάνο δύο φορές τη βδομάδα. Ήρεμα. Και θα κλείσουμε εδώ το θέμα λέγοντας ότι, παιδιά, πραγματικά μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο και